φίλες και φίλοι μου, και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Πριν πω στο θέμα το σημερινό και τι θα αναλύσουμε, θέλω να μου κάνεις ένα like το βιντεάκι, να πατήσεις την εγγραφή και να πατήσεις και επίσης το κουδουνάκι αυτό που κάνει ding dang dong, για να σου έχω ειδοποιήσεις για μελλοντικά βίντεο και να μην χάνεις αυτά που ανεβαίνουν. Επίσης, εκτιμώ πάρα πολύ να μου αφήσεις ένα σχόλιο με την άποψή σου. Πάμε στο βίντεο. Τρεις μήνες όπου Δευτέρα με Παρασκευή απαγορεύεται οτιδήποτε σε ψυχαγωγία και με αφαιρεί από το παρόν μου και δεν με πάει κοντά παραγωγικά προς το στόχος μου. Δηλαδή, ταινίες το βράδυ, Netflix, σειρές, Pornhub και οτιδήποτε μου προσφέρει μια παροδική χαρά και με στερεί από την μακροπρόθεσμη χαρά. Οπότε, με το να μάθεις να βαριέσαι, αντί να, λοιπόν να βλέπεις την ταινία και να καταλήξεις απλά να είσαι fuck. Έχω ξεχάσει να βαριέμαι, δεν ξέρω τι να κάνω στη ζωή μου. Μαθαίνεις, φίλε, σιγά σιγά να χαροποιείς τον εαυτό σου μακροπρόθεσμα, λύνοντας τα προβλήματα που θέλεις, δουλεύοντας για τους στόχους που θέλεις και γεμίζοντας μια ωραία ντοπαμίνη τον εαυτό σου. Μια η οποία έρχεται μετά από θυσία και μετά από δουλειά. Οπότε, ένα κομμάτι του challenge. Δύο, ο στόχος μου είναι να κάνω ξανά πάλι έλξεις στο ένα χέρι και πέντε κάμψεις σε κατακόρυφο. Και επίσης να επιστρέψω χωρίς πόνους στο παρκούρ μου μέσω της προπόνησής μου. Θα εξηγήσω σε μελλοντικά βίντεο πώς θα γίνει αυτό. Αυτά για τώρα. Πάμε στη συνέχεια το βίντεο να σας δείξω πώς είμαστε σήμερα, ποια είναι η κατάσταση του σώματός μου και ποια είναι η φιλοσοφία και η προσέγγιση μου στη γυμναστική. Ας κάνουμε ένα body check για το πώς είμαι σήμερα. Το οποίο αναφέρω για άλλη μια φορά. Δεν με ενδιαφέρει το αισθητικό κομμάτι της προπόνησής μου. Με νοιάζει να νιώθω ωραία, να νιώθω υγιής και επίσης να τιμάω το ότι μου έχει δοθεί ένα σώμα το οποίο μπορεί να μου προσφέρει εμπειρίες στη ζωή μου τις οποίες θα θυμάμαι και θα με χαρακτηρίζουν και θα με προοδεύουν ως προς κάτι το οποίο είμαι περήφανος. Σημαντικό, το τονίζω. Και μιας και ρωτηθήκαμε και δείξαμε το σώμα μας και τους μυς μας, για να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα με το σώμα αυτό. Μόλις τελείωσα την προπόνησή μου. Έχω απογοητευτεί λίγο, αλλά όχι σε σημείο που να χάσω το χαμόγελό μου, γιατί ήξερα μέσα μου ότι λόγω του τραυματισμού που είχα πρόσφατα, ρήξη επιχειλιοχόνδρου λέγεται, για 7 με 8 μήνες ήμουνα σε σημείο που δεν μπορούσα να κρεμαστώ, δεν μπορούσα ούτε να κάνω μια normal κάμψη, να σμπρώξω, γενικά τίποτα, το οποίο δεν μπορούσα οριακά να σηκώσω το χέρι μου μέχρι πάνω, το οποίο μου στήχησε πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ο πιο παραγωγικός τραυματισμός που είχα ποτέ στη ζωή μου. Έμαθα τρομερά πράγματα για το σώμα μου, πειραματίστηκα τρομερά και όλοι οι γιατροί μου λέγανε ότι πρέπει να κάνω χειρουργείο. Ο Τζόναθαν κατάφερε συντηρητικά. Οπότε ήταν ένα μάθημα απλά το πόσο πολύ μπορεί να προσαρμοστεί το σώμα ανάλογα με την τροφή που του δίνεις. Όχι το φαγητό μόνο και αυτό, αλλά σίγουρα εννοώντας τροφή την κίνηση. Το τι ρυθίσματα το δίνεις. Πώς του διδάσκεις στην ουσία να προσαρμόζεται και τι έχει ανάγκη. Οπότε πλέον υπάρχει σταθεροποίηση από το ίδιο μου το σώμα, παρόλο που λείπει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του χόνδρου στον ώμο μου. Αν σας ενδιαφέρει παραπάνω πώς το έκανα, παρακαλώ γράψτε μου ένα comment κάτω για να το αναλύσω σε μελλοντικά βίντεο. Τώρα, πέρα από αυτό, όπως ανέφερα, ξενέρωσα λίγο, δεν κάνω έλξη με ένα χέρι, δεν κάνω κάμψη σε κατακόρυφο στην ίδια ένταση που μπορούσε στο παρελθόν και ξέρεις κάτι, στα αρχίδια μου, δεν με νοιάζει. Με απασχολεί λίγο, μου αρέσει προφανώς αισθητικά να φαίνεται ωραίο το σώμα μου και να μπορώ να έχει πράγματα να κάνω με το σώμα μου. Αλλά πολύ σημαντικό στο πώς εγώ προσεγγίζω πλέον την πρακτική μου, την προπόνησή μου, είναι ότι επενδύω σε πράγματα τα οποία μένουν διαχρονικά στον χρόνο. Δηλαδή, σε 5 χρόνια μπορεί να αλλάξω εντελώς ενδιαφέρον και να θέλω να γίνω μουσικός. Μπορεί να χάσω το πόδι μου σε έναν τραυματισμό, σε ένα ατύχημα. Η ζωή είναι χάος και δεν έχουμε έλεγχο πάνω σε αυτή. Το μόνο που έχουμε έλεγχο είναι πού βασίζουμε την ταυτότητά μας και γενικά πράγματα που αφορούν εμάς, όχι τον έξω κόσμο. Οπότε επιλέγω η προσέγγιση μου πλέον να είναι ότι η ενδυνάμωση και η καλλισθενική είναι σαν ένα εισιτήριο το οποίο προετοιμάζει το σώμα μου πρακτικά για να μπορώ να βγω να παίξω στη ζωή.
να μπορώ να ανέβω τα βουνά μου, να κάνω το παρκούρ μου, να τρώω τους κρανδασμούς μου, να παίζω τα χόμπι, τις δραστηριότητες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και να έχω μία χι προστασία παραπάνω από έναν νορμάλ άνθρωπο, γιατί έχω προετοιμάσει μέσω της προπόνησής μου το σώμα μου για αυτό το χάος. Οπότε είμαι λίγο πιο proactive, σκέφτομαι ένα βήμα μπροστά και προσαρμόζω την προπόνησή μου με βάση το ότι ξέρω, φίλε, είμαι μαϊμούδι, γουστάρω να σκαρφαλώνω, μου αρέσει να χορπηδάω, να κάνω parkour και γενικά να αθλώ το σώμα μου με αυτόν τον τρόπο. Οπότε θα κάνω και την ανάλογη προετοιμασία. Επίσης έμαθα τρομερά πράγματα για το πώς κανένα σύστημα δεν είναι ολοκληρωμένο. Η καλλιστενική έχει τρύπες στο πώς δουλεύει ισορροπημένα το σώμα του και αφήνει weak links, αδύναμους συνδέσμους στο σώμα, το οποίο φορτώνοντάς το και κυνηγώντας αυτό το ατελείωτο skill και το plans και το ένα και το άλλο, είναι θέμα χρόνου να τραυματιστείς, είναι θέμα χρόνου να δημιουργήσεις μια ανισορροπία η οποία μπορεί να σε πάει πίσω. Οπότε προσπαθώ, χωρίς να είμαι τέλειος, απλά αυτά τα πράγματα πλέον να τα παρατηρώ και να είναι αυτή η βάση της πυραμίδας από την οποία χτίζω. Και προετοιμάζομαι για τη ζωή, προετοιμάζομαι για το παιχνίδι και προετοιμάζομαι για το χάος, γιατί αυτό μου δίνει νόημα. Σας δείχνω κομμάτια από την προπόνησή μου και ανυπομονώ να δω πού θα φτάσουμε και θα ενημερώνω, εννοείται, σε κάθε εβδομαδιαίο βίντεο πού είμαστε σωματικά, τι κάνουμε, parkour vlogs, αναρρίχηση, καλλιστενική, και δεν έχω αναφέρει καν για το transformation, το εγκεφαλικό που θα υποστώ και θα περάσω τώρα αυτούς τους 3 μήνες. Γιατί, όπως είπα, αναφέρω μια πρακτική, αναφέρω μια προσέγγιση και μια άλλη οπτική στο πώς ζεις τη ζωή σου με βάση το σώμα σου. Πόσο παρόν είσαι σε αυτόν κάθε μέρα και ποια εργαλεία χρησιμοποιείς για να αποφεύγεις από αυτό. Και δεν εννοώ το κινητό, εννοώ ότι το σώμα σου είναι σαν ένα όργανο το οποίο εξερευνεί τον κόσμο. Λοιπόν, δεν θα μπω σε βάθος για αυτά τα θέματα σε αυτό το βίντεο. Σε αυτά μπαίνω σε βάθος το online coaching, το οποίο προσφέρω, και λογικά σήμερα, Δευτέρα που ανεβαίνει αυτό το βίντεο, όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή στο challenge της προηγούμενης εβδομάδας, θα έχετε λάβει ένα mail από μένα σήμερα με βάση το ποιους επέλεξα και ποιους όχι. Μην το πάρετε προσωπικά. Ακόμα είναι δυνατόν να δουλέψουμε μαζί. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου, είτε μέσω Instagram είτε μέσω mail. Και οτιδήποτε απορία έχετε γενικά μπορείτε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Αυτά, δεν το τραβάω άλλο. Μάγκες, σας ευχαριστώ τρομερά. Είστε υπέροχοι. Ανυπομονώ απλά να φτιάξουμε το community εδώ στην Ελλάδα και να το πάμε αλλού. Έρχονται σεμινάρια, έρχονται online. Όλα όπα. Όλα όπα. Τα λέμε.